λιγότερο κόσμο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είχε η πόλη της Καλαμάτας στην περίοδο των Χριστουγέννων. Ωστόσο, η κίνηση σε επίπεδο καταστημάτων ήταν ικανοποιητική. Τα οικονομικά δεδομένα πάντως είναι εκείνα που διαμορφώνουν την όλη κατάσταση. Ολοκληρώθηκε το τρίμερο των Χριστουγέννων. Ο καιρός βοήθησε τις δύο τελευταίες μέρες, δηλαδή παραμονή και ανήμερα ήταν πολύ καλός, κινήθηκε ο κόσμος. Όμως η γενική αποτίμηση είναι ότι φέτος η πόλη έχει λιγότερο κόσμο από πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Προφανώς τα οικονομικά στοιχεία έχουν επιδεινωθεί για όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό είναι ένα σαφές αποτέλεσμα αυτής της μείωσης της επισκεψιμότητας. Όμως τελικά δεν έχουμε καταφέρει, νομίζω, ακόμα κατά τη γνώμη μου, να πείσουμε ότι είμαστε και χριστουγεννιάτικος προορισμός. Ίσως θα ήταν και ένας κόπος και ένας αγώνας ανάμεσα στους κλασικούς χειμωνιάτικους προορισμούς που δεν θα μπορούσε να έχει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, αν και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βιώσουν πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες εκείνες τις μέρες και αυτό πρέπει να προβάλλουμε προς τα έξω. Προφανώς εκδηλώσεις και γεγονότα θα πρέπει να ήταν πιο έντονα. Καταλαβαίνω ότι η οικονομική κρίση δεν αφήνει και αυτά τα περιθώρια ακόμα και σε επαγγελματίες να κάνουν πράγματα. Η γενική αποτίμηση λοιπόν είναι ότι είχαμε λιγότερο κόσμο, αλλά οι δύο μέρες καλοκαιρίας, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και η επομένη, βοήθησε λίγο τις επιχειρήσεις και του κέντρου αλλά και της παραλίας για να έχουν ένα θετικό πρόσημο μπροστά στο Γολγοθά που υπάρχει των τριών τελευταίων ημερών για να καταβάλουμε φόρους, εισφορές και όλα αυτά τα χαράτσια τα οποία πια έχουν έρθει στους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά χωρίς να παραγνωρίζω τους υπόλοιπους κλάδους, και δημιουργούν πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στο τέλος της χρονιάς.